Θα σου πω κάτι, δεν θα ξαναπάω. Γεια σας. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Γιωργάκη σε όλα τα social media, αποφάσισα να τον ψάξω. Τον βρήκα και σας παρουσιάζω μια αποκλειστική συνέντευξη δικιά του, αλλά και της μητέρας του. Απολαύστε την. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που σε συναντάω έστω και από το διαδίκτυο. Σιγά μου, ρε. Δεν είναι και τόσο σιγά, αν φανταστείς ότι την τελευταία 2-3 εβδομάδες γίνει χαμός γύρω από το όνομά σου και για το... Το ξέρω! Πριν 6 χρόνια είχες πει ότι είσαι αποφασισμένος να τα πεις όλα. Ναι. Τώρα θα τα πεις όλα. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε έτσι για όσους δεν ξέρουν. Είσαι τώρα πόσο χρόνο? 10. Πάλι 10. 4 ήμουν εκεί. 4 ήσουν εκεί. Ωραία, 10. Και άρα πηγαίνεις τώρα στην Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη, εντάξει. Οπότε τώρα το τελευταίο διάστημα έχει γίνει χαμός, το βίντεο έχει γίνει viral. Ξέρεις τι είναι το viral, Το ξέρω καλέ, ναι. Ξέρεις. Κάθε μέρα τουλάχιστον αυτό που έχω φτιάξει εγώ, το best of, το βλέπουν 40.000 κόσμος τουλάχιστον. Τι το best of έχεις φτιάξει εσύ? Εγώ φτιάξω το best of, ναι. Το ξέρω το best of. Αλλά ούτε εγώ ακόμα περίμενα ότι θα γίνει έτσι τόσο επιτυχία. Πάντως είναι ωραίο βίντεο αυτό που μου έχεις φτιάξει. Είναι ωραίο. Μου αρέσει, το βλέπω. Έκανα και κάτι αστεία εκεί μέσα, έκοψα κάτι σκηνές, τα πείραξα λίγο, αλλά όλες τις ατάκες σου τις έχω, δεν άφησα ούτε μία. Οπότε τώρα θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται εσένα αυτό, αυτή η επιτυχία έτσι. Λοιπόν, μου φαίνεται κάπως περίεργο, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι μετά από 6 χρόνια θα γίνει τέτοιος πάταγος. Μετά από 6 χρόνια δηλαδή. Πραγματικά, Στο σχολείο, οι συμμαθητές σου και αυτά, τι σου λέει? Όλοι το ξέρουν, όλοι. Και τα κορίτσια σου λένε, Γιώργο, εσύ είσαι αυτός? Ναι, όλοι. Αφού έρχονται από γυμνάσιο και λύκειο και με βλέπουνε. Ναι. Πάντως να ξέρεις, δηλαδή, εγώ βλέπω στα comments κάτω από το βίντεο να μου σχολιάζουν συνέχεια ποιος είναι ο Γιωργάκης, τον αγαπάμε, πού είναι ο Γιωργάκης. Τέτοια συνέχεια, Αλλά είναι και κάτι ηλίθιοι εκεί που με βρίζουνε. Εντάξει, ναι. Αν έχεις δει γενικά στα βίντεο στο YouTube, πάντα υπάρχουν κάποιοι που βρίζουνε αυτό. Το ξέρω, καλέ. Ναι. Αυτό να δίνεις, γιατί... Δεν δίνω. Όχι, φυσικά. Δεν δίνω καθόλου σημασία. Ναι. Θέλω να μου πεις, εσύ πώς πρώτο έμαθες για το βίντεο? Από φίλους μου, στο σχολείο. Ναι. Από αυτό, πώς από άλλο... Και σου είπανε για το βίντεο ή για το dubs μας που έπαιζε? Όχι, δηλαδή ένας φίλος μου, Ηλίας, έχω ένα φίλο Ηλία και μου λέει, ρε Γιώργο, σου έχουν κάνει part 1, part 2, part 3 και σε φωνάζουν απίστευτος πιτσιρικάς. Και λέω, τι? Και μπαίνω και βλέπω ότι γινόταν πάταχος εκεί. Έχεις το σπίτι κατευθείαν, ανοίξεις τον υπολογιστή, Ασχολείσαι έτσι με την τεχνολογία και... Ναι, καλέ. Και αυτά. Ωραία. Ναι, καλέ, με τάμπλετ, κινητά, υπολογιστές είμαι. Το είπες στη μητέρα σου εκεί κατευθείαν, μητέρα, κοίτανε. Ναι. Όλοι οι σχόλες από το σχολείο κατευθείαν. Μαμά, αυτό τα παιδιά μου είπανε ότι είμαι στο βίντεο, ότι στο YouTube έχω part 1, part 2, είχα τρελαθεί. Πανικός, πολύ καλό. Το διάστημα κάνα έτσι σκηνικό που σου φάνηκε αστείο, αν έγινε κάτι, σου έκανε εντύπωση πέρα από το σχολείο, παιδιά από γυμνάσιο και λύκειο σου το είπα, ναι, και βγάζω selfies μαζί μου και ρωτάνε εσύ ο Γεωργάκης και έρχονται κάθε μέρα καινούργοι, πάρα πολύ. Μια δασκάλα κάνεις καθηγητής και εσύ είπε τίποτα? Ναι, μια δασκάλα μου το έχει πει. Έχει πει, Ναι. Ήρθε, μου συστήθηκε, μου λέει είσαι εσύ από το ουράνιο τόξο, γιατί σε έβλεπα χθες στο Facebook και λέω ναι, εγώ είμαι. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή δεν το πίστευα πως μετά από 6 χρόνια θα γίνει αυτός ο πάταγος. Φυσικά και εσύ έκανες αρχή με τον best of. Βοήθησα κι εγώ λίγο. Στο σχολείο μου λένε παιδιά ότι τους αρέσει πάρα πολύ τον best of. Ναι, αυτή είναι, επαναβάλω όλες τις ατάκες σου. Μόνο Γιωργάκη. Τώρα όμως ξέρεις, με το βίντεο θα σε αυτό, αν το δει ο κόσμος, θα σε αναγνωρίζουν τώρα περισσότερο, Ξέρω! Ξέρεις, θα σε πιο... θα λένε, όπα, αυτός είναι τώρα ο Γιωργάκης, κατάλαβες. Γιατί όλοι σε θυμούνται έτσι πιτσιρικά μόνο. Σε μάθανε. Κοίτα να δεις τώρα, να σου πω και δύο πράγματα για μένα. Ωραία. Σπουδάζω οδοντιατρική.
Ωραία. Ναι. Εμένα το όνειρό μου ήταν να γίνω οδοντίατρος και έγινε οδοντίατρος. Εσύ τελικά κατάφερες να γίνεις νυχτερίδα. Τι θα γίνει? Γιατρός θα γίνω. Αυτό θέλω να γίνω. Θες να γίνεις τώρα γιατρός? Αυτό είναι αποκάλυψη, να ξέρεις. Είναι αποκλειστικό. Ναι. Ο Χρήστος θέλει να γίνει γιατρός, εσύ νυχτερίδα. Γιατί άλλαξες? Τι είναι αυτά? Επειδή... Επειδή σου είπε ότι δεν μπορείς να γίνεις νυχτερίδα. Θα το βρω το Χρήστο, κανόνισα, θα το μαλώσω. Α, αυτά δεν τα λένε. Όχι, ναι. Εντάξει, δεν το ψάχνω. Για πες. Εντάξει, μου αρέσει και η δουλειά για τον γιατρό, γι' αυτό αποφάσισα να γίνω. Μου αρέσουν και τα γράμματα. Αυτό. Τίποτα με τα ζώα περίμενα. Μου πεις έτσι να σ' αρέσουν ένας κτηνίατρος. Εντάξει, τώρα λέω γιατρός. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένα τι γιατρός θα γίνω. Ναι. Ακόμα είσαι μικρός, 10 χρόνια. Έχουμε χρόνια μπροστά. Οπότε είναι τίτλος αυτός. Ο Γιωργάκης θέλει να γίνει γιατρός, το ξέρεις. Ναι. Ωραία, ωραία. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το τομέα. Θέλει διάβασμα και τέτοια. Ναι. Εγώ ξέρω. Ευτυχώς από τα μαθήματα πάμε καλά. Ευτυχώς. Πολύ καλό. Ξέρεις και τρεις ξένες γλώσσες? Τρεις. Ναι, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Σοπαρέ. Τόσο πολλά. Εντάξει, αρχές. Τα αγγλικά ξέρω καλά. Εντάξει, γερμανικά και. Στο σχολείο. Γαλλικά κάνω στο σχολείο και γερμανικά ιδιαίτερα. Καλά κάνει, μπράβο, μπράβο. Και γαλλικά και αγγλικά ιδιαίτερα, ναι. Έχεις μια σκηνή χαρακτηριστική που λες ότι έχεις κάνει μάγια. Τι είχες κάνει μάγια? Θέλω να μου πεις, ναι. αν να μας πεις τι μάγια έκανες, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ έχω μείνει με την απορία, το ξέρεις. Μάγια! Είχες κάνει μάγια. Τι μάγια, δηλαδή, με κάτι ψεύτικα λεφτά που έλεγα κι αυτά. Εκεί για τον υπηαγωγείο. Και έλεγες ξαφνικά, έχω κάνει μάγια. Α, διάφορα πράγματα. Εγώ είμαι... αυτά τα μάγια είναι διάφορα πράγματα. Διάφορα. Πάνε χρόνια βέβαια τώρα που... Τι άραγε να είχες στο μυαλό σου τότε. Είμαι μυστηριώδης άνθρωπος εγώ. Ναι, είχες κάνει μάγια. Ωραίο, μ' αρέσει. Και επίσης συνεχίζω τώρα να σε ρωτήσω ότι... Τι έγινε με τον υπηαγωγείο? Από ό,τι καταλαβαίνω, ξαναπήγες. Συνέχισα καλά, εντάξει. Με τον προνήπιο είχα πρόβλημα. Είχαμε μια μουρλή παλιά, εντάξει. Ναι. Έτσι έγινε, γιατί είχες δυσαρεστηθεί. Δεν ξαναπήγαινες, έλεγες. Ναι, δεν τα είχα πάει καλά με το σχολείο στις πρώτες μέρες, αλλά εντάξει, μετά ήμουνα... Μέχρι την πρώτη δεν ήθελα να πάω, αλλά μετά εντάξει ήμουνα. Γιατί το είπες και στην αέρα, λες, δεν θα ξαναπάω, τελείωσε. Σε όλη την Ελλάδα, να σου πω κάτι, είπα αυτό το πράγμα, να σου πω κάτι, δεν θα ξαναπάω. Δεν θα ξαναπάω. Το έχουν πει όλοι, είναι ατάγα πλέον, να ξέρεις. Όποιος λέει να σου πω κάτι, όλοι γελάνε. Το να σου πω κάτι δεν θα ξαναπάω και το δεν έπαιρνε ούτε αρέα. Κορυφές ατάκες. Πες το. Όχι, και το έκλαψα λίγο. Α, και το έκλαψα λίγο, ναι. Έκλαψα λίγο. Αλλά έκατσα. Αλλά έκατσα. Ναι. Εγώ το λέω συχνά. Είμαι στη σχολή όλη τη μέρα από το πρωί και λέω, παιδιά, έκλαψα λίγο, αλλά έκατσα και σήμερα. Έτσι πάει. Και ναι, για τον υπηαγωγείο, ψεύτικα λεφτά, αυτό ξέρεις. Πολλοί σε κατηγορούνε. Λέει, έδωσε τη μητέρα στον αέρα ότι είχε ψεύτικα λεφτά. Βρε, από το τζάμπο, ψεύτικα πράγματα. Και με τα μαχαιράκια αυτά. Με τα μαχαιράκια εκεί με την απορία μου άφησες. Ήσουν τόσο πιτσιρικάς που ακόμα δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θες να πεις εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα μαχαιράκια ποια εννοώ? Ναι, τα μαχαιράκια που έχουν τα παιδιά. Για την πλαστελίνη! Για την πλαστελίνη! Αυτά που την κόβουνε, κάτι τέτοια νομίζω ότι έλεγα. Πού να θυμάμαι κι εγώ. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι. Έτσι, αν δεν υπήρχε το βίντεο, έτσι θυμάσαι εκείνη την περίοδο που πήγες στην εκπομπή και όλα αυτά, στο στούντιο. Κάτι πράγματα θυμάμαι, δηλαδή με το δεινόσαυρο, τον μπάκα, αυτά τα θυμάμαι 2-3. Ναι. Ακόμα τον έχω. Σοβαρά. Ναι. Λειτουργεί. Ναι. Μπράβο. Καλό μηχάνημα. Δυνατό είναι. Αυτό. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω έτσι εμπειρία. Ήσουν τόσο πιτσιρικάς, πώς και είπε η μητέρα σου να πάτε εκεί? Πώς της είπε η ιδέα? Είχε ένα...
γνωστό και που δούλευε στην ΕΡΤ και μας λέει, ξέρω αυτό τον άνθρωπο και λέει, ζητάει για παιδί, μήπως θέλετε να πάτε, και η μάνα μου συμφωνήσαμε όλοι και τελικά πήγα. Ήταν ωραία εμπειρία. Ήταν ωραία, ε. Κάτσαμε όλοι, μαζευτήκαμε, το είδαμε. Έτσι, φίλους, γνωστούς, οικογένεια. Το έχω γράψει όλο σε κασέτα. Είχες τότε γραμμένο, ε. Άντε, ρε. Όλο το έχω γράψει. Τι έπρεπε να το ανεβάσεις τότε, χαμός θα γινόταν. Πού να το ξέρω, δηλαδή τώρα κάποιοι έχουν βάλει και κάτι άλλα παιδιά για να, κάνουν, για να γίνουν και αυτοί viral. Ναι, ναι, αλλά ναι. Δηλαδή, ναι. Κοίτα, εμένα με βλέπεις, εγώ έψαξα εσένα. Εσύ είσαι τώρα. Και τα άλλα τα παιδιά έχουν κάτι αστείες ατάκες, τις έχω δει. Αλλά εσύ ήσουν μια κατηγορία από μόνο σου. Με τον αναποφάσιστο αυτόν, με τα παιχνίδια του, κάτι τέτοιες βλέπεις. Το παραμετάκι. Ναι. Και αυτά τα βλέπουν, αλλά είσαι σταθερή αξία, διότι ήσουν τρέλα. Έλεγες μόνο τα δικά σου εκεί, δεν σταματούσες. Α, δεν καταλάβαινα εγώ από τέτοια και ούτε... Να σου πω κάτι, Γιωργάκη. Έτσι, εκεί, στην πίεση ήσουν. Ναι. Θα πω τα δικά μου. Δεν θα μου κάνουν κάτι άμα τα πω, σιγά. Βέβαια, σ' είχε μαλώσει έξω λίγο ο παρουσιαστής. Λέει, κάτσε ρε Γιώργο, να μιλήσει λίγο και το άλλο το παιδί. Λέει, περίμενε. Ναι. Σ' είχε πει λίγο, κάτσε λίγο, να πάρει λίγο αέρα. Ναι. Έξω από τα δόντια τα πράγματα, να τα λέμε. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Τώρα, αδέρφια έχεις? Έχω. Δύο. Δύο. Ναι. Έλα ρε, τότε στην εκπομπή δεν είχες. Άρα αυτά πρέπει να είναι πολύ μικρά τώρα. Όχι, είχα στην εκπομπή. Τώρα είναι 20 και 21. Σόπα. Ο Γιώργος δηλαδή είχε αδέρφια. Αλλά δε, κάπως περίεργα τα είχες πει εκεί. Το Αντωνάκι είχες πει. Ο Αντώνης είναι ένας φίλος που μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Δεν είναι τίποτα αυτό, εντάξει. Τι λένε αυτοί, τι λένε, ο δικός μου είναι ο πιτσιρικάς αυτός ο... Λοιπόν, όλα αυτά τα έχουν κάνει, δεν έχουν καμιά επαφή μαζί μου και όλα αυτά τα κάνουν τώρα, λένε ο αδερφός μας και αυτά επειδή είμαι τώρα, είμαι αυτά στο ίντερνετ. Δηλαδή δεν είναι, είναι από τον μπαμπά μου αλλά από άλλη γυναίκα. Ναι, ναι, κατάλαβα, και δεν είχα καμιά επαφή, ξαφνικά λένε ο αδερφός μας, ο πατέρας μου που δεν έχουμε επαφές και με αυτόν λέει του... Το παιδί του μπαμπά, αρχίσαν όλοι με βάζουν σε φωτογραφίες. Τώρα επειδή βγήκα στο ίντερνετ, παλιά σιγά μην με βάζουν. Λίγο ακόμα να πεις κάτι για σένα, έτσι, τα χόμπι σου και αυτά, με τι ασχολείσαι? Με το ψάρεμα. Ψάρεμα, άντε ρε. Ναι. Πού ψαρεύεις εκεί? Εδώ δεν πηγαίνω πολύ, πιο πολύ πηγαίνω συνέχεια, δηλαδή στο χωριό μου. Στο χωριό μου κάθε μέρα πηγαίνω. Διακοπές? Ναι. Με ποιον πηγαίνεις για ψάρεμα? Με τον παππού μου. Να σου αλλά πω κάτι. Ψαρεμπόφεκο θες να κάνεις? Ναι. Ναι, αλήθεια? Ναι. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Πιάνεις και τα μεγάλα τα ψάρια τότε. Α, εντάξει, εμένα δεν μου χρειάζεται και ψάρι. Το φεκοβγάζω και έτσι καλά ψάρια. Και μπετονιά για πολλά. Ναι, και με καλάμι και με μπετονιά. Γενικά βγάζω ψάρια. Ωραία. Εντάξει, χαιρετίσματα στο φίλο σου, τον Γιώργο τον Ζαφυρίου. Από τα Νέα Μουδανιά. Ο Χρήστος απίστευτος. Εντάξει, τον παραδέχομαι. Το πώς σου μιλούσε, πώς έπαιζε μαζί σου, σε άκουγε. Του λες σε μια φάση, να σου πω κάτι. Μου φέρνεις λίγο τη ζωγραφιά. Και πάει και στη φέρνει. Πολύ καλός. Ναι. Και ο παππούς μου να με δει, γιατί ακούει το τραγούδι μου συνέχεια. Στο τραγούδι. Και του Αθένιαν. Και ένα από τους Sin Boys που είναι λίγο rock. Α, δεν και, το έχω ακούσει. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Το είδα σήμερα ότι υπάρχει, αλλά δεν έκατσα να το ακούσω. Εντάξει, δεν είναι τόσο ωραίο. Του Αθένιαν μου αρέσει εμένα. Α, αυτό είναι, αυτό θα αρέσει περισσότερο. Ωραία. Συγχαρητήρια. Το άλλο βρίζει κιόλας, γι' αυτό... Άρα συγχαρητήρια και στον Αθένιαν, αυτό να το πει. Συγχαρητήρια. Ωραία. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα την Καλαμαρά που σου έδωσε το βίντεο το δικό μου. Να μην σε κούρασα. Όχι καλέ, ίσα μου άρεσε. Και να έπαιρνες αρέα. Ναι, έπαιρνα αρέα.
μου πείτε πώς σας φάνηκε όταν σας είπε ο μικρός για το βίντεο, ότι μητέρα, μαμά, έχω αυτό το βίντεο, έχει γίνει γνωστό. Ναι. Εγώ τρελάθηκα, αλλά απευθείας, ξέρεις, επειδή είμαι πολύ περήφανη για αυτό το παιδί, όπως κάθε μητέρα, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσω. Κόλλησα και ειδικά όταν είδα θαυμάστρες έξω από το σχολείο και να γίνεται χαμό, εκεί ήταν που δεν ήξερα τι να κάνω πλέον. Εντάξει, είμαι περήφανη για το γιο μου, η αλήθεια είναι. Και όχι μόνο για το βίντεο τώρα, έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα που ήταν 6 χρόνια πριν. Έτσι. Ήταν παιδική, ναι. Για το παιδί μου, γιατί είναι ότι το μεγαλώνω μόνη μου ουσιαστικά και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ καλό. Ξέρεις τι, γιατί το θέμα είναι ότι εγώ με τον Γιώργο, δηλαδή ξεκινήσαμε οι δυο μας μόνοι μας και ξαφνικά αυτό το παιδί ανεβαίνει και εγώ έφτασα σε ένα σημείο επιθυμητό που μας αρέσει και υπάρχει μια τεράστια ζήλια και είμαι άνθρωπος που τα προκαλώ όλα. Κατάλαβες, δεν μασάω, δεν κολλάω. Και με το βίντεο τα σχόλια και αυτά μας κακοφαίνονται κάποια, γι' αυτό μου λέτε. Εντάξει, το να λένε το παιδί αυτιστικό τώρα, εντάξει, αλλά... το δικό μου το βίντεο δεν έγραψε βέβαια κάποιος. Όχι, πραγματικά έκανες τέλεια δουλειά σε αυτό, ασχολείσαι πολύ, ε. Τώρα μου είπε, λέει, γιατρός θέλει να γίνει. Καινούριο τέτοιο. Ναι, πάει η νυχτερίδα. Πάει η νυχτερίδα, τη χάζαμε. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει πλέον νυχτερίδα. Θέλει να γίνει γιατρός, διαβάζει πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, δεν πρόκειται για φυτό. Ναι. Είναι ένα παιδάκι. Αλλά θέλει να γίνει γιατρός, λέει. Αλλά και πάλι έχουμε θέμα. Γιατρός με φακελάκια, λέει, για να βγάζει πολλά λεφτά. Πες μου. Επίσης τώρα, εκείνη την ηλικία, ας πούμε, είχε πάρα πολύ φαντασία. Αυτά που έλεγε δεν τα άκουγες από παιδιά, δεν είναι συνήθι πράγματα. Εξακολουθεί να είναι έτσι, να έχει φαντασία, να εκφράζεται διαφορετικά. Τεράστια. Ο Γιώργος δηλαδή ζει σε έναν κόσμο δικό του. Δικό του. Πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα δεν του έχω πάρει το παραμύθι. Είναι ηλικία του ακόμα, είναι παιδί, είναι ένα σύγχρονο παιδί σίγουρα. Αλλά μπορεί να ζει και στον κόσμο ακόμα που υπάρχει, ο Άγιος Βασίλης. Διάφορα τέτοια πράγματα. Ζεις ένα παραμύθι και νομίζω ότι στις εποχές μας είναι καλό αυτό. Είναι πολύ καλό, ναι. Έτσι, είναι ωραία. Εντάξει, τώρα και με τεχνολογία και αυτά, τα παιδιά ξυπνάνε πιο γρήγορα πλέον, αλλά είναι καλό από την οικογένεια να διατηρήσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια. Όχι. Από φαντασία είμαστε μια χαρά. Πολύ καλά. Αυτό και σε εκθέσεις θα γράφει καλά, φαντάζομαι. Από εκθέσεις πρέπει να έχετε δει πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εννοείται. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιωργάκη και τη μητέρα του που δέχτηκαν να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Επίσης θα ήθελα να πω στον Γιωργάκη να συνεχίσει να είναι αυθόρμητος και γεμάτος φαντασία. Και του εύχομαι να πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα. Για όσους δεν έχετε δει το βίντεο του Γιωργάκη, τις ατάκες του δηλαδή όλες, κάντε κλικ εδώ στο παράθυρο για να το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.